και καταλήγει κόρνερ. Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό στο 8 με την κεφαλιά του Παπαγεωργίου. Τώρα στη σέντρα, έξω η μπάλα, την βρήκε κόρνερ το μισοτήνο. Δεν την είδε στην Ελλάδα. Σάουτ είναι ο βοηθός. Ο Χρήστου. Με χώρο. Πάσα για τον Τζάμι. Αυτός για τον Νικόρ. Η σημαία του βοηθού δεν μετράει τον κόρ. Καθώς ο βοηθός υπέδειξε τον Νικόρ σε θέση offside. Το 49 αυτή η φάση. Ο βοηθός έγινε τώρα φάουλ του Περόνε. Περόνε που διαμαρτύρεται, υπάρχει μια γκρίνια εδώ και λίγη ώρα. Το φάουλ εκτελέστηκε. Ο Κάσες ευκαιρία, πλασάρι γκολ. Εκμεταλλεύεται κατά τον καλύτερο τρόπο το γεγονός ότι όλοι είχαν με κάτι να ασχοληθούν. Ότι ο Περόνε διαμαρτυρόταν στον βοηθό. Ότι οι παίκτες της Καλονής είχαν αποσυντονιστεί. Πρέπει και γρήγορα στην επίθεση, στον κατάλληλο χρόνο, πλάσαρε το σιδεράκι ο Κάσες. Έκανε το 1-0 στο 54 για τον επαντραγικό. Φάουλ, το Τζάνι και κάρτα. Ο Παρία είναι. Αν είναι ο Παρία, είναι δεύτερη και το αποβλητή. Ναι, ο Παρία είναι. Κρατάει την κάρτα στο χέρι του ο Σφυλιαράς. Για να τη δείξει και να το στείλει στα αποδητήρια. Ο Παρία που βλέπει τώρα την κάρτα, την δεύτερη κίτρινη. Κόκκινη, η Καλονία μένει με 10 παίκτες για το υπόλοιπο του μάτς. Ο Κάσες που εκτελεί το κόρνερ θα βγει στην πρώτη ευκαιρία για να βιώσει εκείνια. Η μπάλα περνάει από όλους, σώζει στην γραμμή ο Γιώνα Γκαρσία, δεύτερη προσπάθεια και γκολ. 2-0 με τον Χρήστου για τον Παθρακικό στο 76. Παθρακικός που πλέον δημιουργεί προϋποθέσεις για να είναι αυτός τελικά ο νικητής με τον γκολ που πέτυχε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Χρήστου. Ζευγάρι με ωραία κίνηση τρεφεύγει από τον Βαϊκαρά και δίνει για τον Φοβιανόπουλο. Ένα απλό σέντρα για τον Καζάκη, ο Περόνι εστρώνει τον Γιώνα Γκαρσία, μπλοκάρει ο Σέρβετ, το 82. Φοβιανόπουλος, τον τραπάλι ο Περόνι την κεφαλιά του. Του πετούχει 6 τελικές, λιγότερες, αλλά περισσότερες στην αιστεία οι 4. Πάσα για τον Περόνι offside. Εδώ η φάση την οποία υποδείχθηκε σε θέση ο Καϊδοπερών,